Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε LOL. Συγκεκριμένα θα παίξω Vayne, που την έχω αγαπήσει, έχω παίξει δύο μάτς μαζί της και την έχω ερωτευτεί. Στην ομάδα μας είμαι εγώ, Vayne, Yasuo, Kayn, Malphite, Irelia και απέναντι είναι Darius, Master Yi του ματωμένου φεγγαριού, Καταρίνα, Σαμίρ και Κασεντίν. Πάμε να δούμε πώς θα πάει. Το χθεσινό παιχνιδάκι που παίξα ήταν απόλαυση και έχει και ανατροπή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι και αυτό έτσι διασκεδαστικό και να πάει καλά. Πολύ σίγουρος δεν τους ξέρω και τώρα σιγά σιγά ανακαλύπτω και εγκληματίζομαι λίγο με με τις καταστάσεις. Όλες οι κομμένες θα μπορούσαν να ζητήσεις βοήθεια και δεν το έκανε. Έχει αργό attack speed, αλλά θα πεθάνει. Yes. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Καλύτερα να μην πεθάνω εκεί πέρα, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μαλακίστηκα και πέθανα, εντάξει. Λίγο προσεκτική να είμαστε και όλα θα πάνε τέλεια. Down. Σκοτώσατε έναν Yes. εχθρό. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένας σύμμαχος Ένα σκοτώθηκε. σύμμαχο σκοτώθηκε. Αυτό θέλω να βελτιωθώ λίγο παίζοντα match με match, επειδή μου να γίνω καλύτερο, να μάθω και λίγο του ρόλου, γιατί δεν ξέρω. Πήγε δοκίμαστε τι πράγματι από jungler. Jungler στο LOL πρέπει να γκανγκάρει. Και ήταν δύσκολο. Για σου δεν μας τα λες καλά, θα λες όλο. Να βάλω ματάκι εδώ. Πάμε πλευρίσουν τώρα αυτοί, αλλά ας σου λέει θα πάρουν. Όχι! Έλα ρε γαμώτο. Πειράζει. Πάμε. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Ένας σύμμαχος σκοτώθηκε. Ήταν πραγματικά πολύ κοντά και δεν είχα δει ότι είχα και το F μου, την ανάφλεξη, να το κάνω να τον κάψω εκεί πέρα τον παλιωτόμαρο. Αλλά δεν πειράζει, πήγε καλά. Έφυγα με 1 HP. Και είπω σε ρίφη. Δεν μπορούσα να τον κάνω κάτι άλλο. Δυστυχώς. Το mid θέλει βοήθεια πηγόντως. Δεν πήγαινα εγώ mid καλύτερα, θα πήγαινα εγώ. Μας πέτσουσαν. Λοιπόν, αυτή έχει 0-3 και το λέει αυτό το πράγμα. Είναι το κλασικό που συναντά στο LOL. Παίζει άσχημα,
Μετά σου στέλνει συμπαίκτε, λε FF, fast finish για να τελειώσουν γρήγορα και καλά οι εχθροί. Το match. Τι βλακίε δεν μπορώ. Και είναι κρίμα αυτό το community να το χαλάνε κάτι οι άτομα σαν κι αυτόν. Are you feeding him more? Ήρθε να κάνει τι κάτω. It's not fair. Εσύ. Καταλάβατε αυτό που σας έλεγα. Αυτός τώρα μπήκε μέσα. Αυτός αξίζει ένα report π.χ. άνετα. Θα τον κάνω. Report. Θυμημένο κρίτη είναι. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τα δυνατά μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν δεν μπορούν να συνεργαστούν οι συμπαίκτες μου και φιντάρουν και μετά γκρινιάζουν, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ό,τι μπορώ να προσπάθησα, δεν φιντάρε τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορώ να κάνω. Λοιπόν, στην ομάδα μας είμαι εγώ, Vayne, Senna, Karthus, LeBlanc, Jinx και απέναντι είναι Caitlyn, Poppy, Master Yi, Brand, Tristan. Στο προηγούμενο δεν τα καταφέραμε γιατί η ομάδα μας ήταν λίγο κάπως το παθής ας πούμε και τα παρατήσανε. Τώρα σε αυτό θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να πάει καλύτερα. Goodbye. Πολύ δύσκολο. Ουφ, αν δεν ήταν αυτή εδώ πέρα, είχαμε βάψει. Σκοτώσατε έναν εχθρό. Την είχαμε βάψει, πραγματικά. Ω, ήρθε φίλε μου. Κάνει αυτός, τι νομίζει ότι θα κάνει. Έλα. Θα πεθάνει, θα πεθάνει.
Όχι, ρε φίλε. Του βάλε και το F μου φωτιά. Δεν ήταν αρκετό. Και μπουντά. Συγχρόνω στα γαρέλη τάμπουρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τους έχουμε. Έρχομαι κι εγώ. Ο Κέιτλιν είναι 15 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Είναι 15 level οι άλλοι. Είναι η Caitlyn στο mid. Δεν την έχουμε για κανένα λόγο, έχει πολλά level, παιδιά, παραπάνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει φάει 13 φορές από έναν δικό μας, δηλαδή... Δεν γίνεται. 15 level. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να πλησιάσω εκεί πέρα. GG. Δεύτερη φάση. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Και αυτό είναι το τρίτο μάτς με τη Vayne. Θα δούμε πώς θα πάει. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο ήττες. Στο πρώτο παραδοθήκαμε. Οι συμπαίκτες μου φιντάρανε όσο δεν πήγαινε. Και εγώ προσπαθούσα όσο μπορούσα. Στο δεύτερο μάτς πάλι το ίδιο. Φιντάρε το bot. Εγώ που ήμουν solo top, είχα μόνο 5-4 τόλες του παιχνιδιού και άλλοι είχε 13. Τώρα αυτό είναι το τρίτο μάτς, να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να το πάρουμε, γιατί είναι κρίμα. 3 στα 3 ήττες, αμαρτία. Θεωρητικά έχω το πάνω χέρι γιατί είμαι ranged, οπότε, ok. Ένα VN τον έχω. Ήρθε κατευθείαν στο παλικάρι. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Μου έκανε φωτιά αυτή η βλακία το F, αυτό που δεν πήρε. Παίχθηκε, τα παίξω πολύ ωραία εκεί πέρα. Πω πω. Πώς τον είπαμε αυτόν, Καζίτ, όχι Καζίτ, Καζίτ είναι στο Elder Scroll, Skyrim. Καζρί είναι παίκτης. Αχ, δεν πειράζει. Έτσι και έτσι να πάω πίσω να ψωνίσω. Δεν διαφέρει που πέθανε. Θα σκοπάσω που τόσο ήταν. Είναι αυτός ο Καζίξ, πώς τον είπαμε. Καζίξ, ναι, είναι
Κάνει παιχνίδι μόνος του, έχει 19-2. Α, η ομάδα κουβάλιμα. Κατέστρεψε έναν Ο κουβαλητής. Εντάξει, το παρακαλώ, δεν πιστεύω. Το Καζίξερ, παιδιά, έχει πραγματικά ξεσκιστεί, είναι πολύ καλό. Έχει φάει, βέβαια, έχει κάνει μάμ, καλό. Εντάξει. Το μήνυμα πώς θα πήγε. 2-9, δεν τα πήγε καλά. Το top τα πήγε, το bot τα πήγε πολύ καλά, 19-5. Στο Καζρί πιστεύω τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Στην ουσία είναι τρία μάτς. Δύο ήττες, μία νίκη. Στο τέλος μας κουβάλισαν στα μπράτσα τους και μας πήγανε προς την νίκη. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα share, ένα sub, ένα comment με την άποψή σας για κάποιο καινούργιο παιχνίδι που θέλετε να παίξουμε. Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, adiós.